Η φετινή είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τη χώρα μας, αλλά και για όλο τον πολιτισμένο κόσμο, που τιμά ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο αφορά την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτές οι αξίες αναδείχθηκαν μέσα από τους αγώνες μας της Παλιγενεσίας πριν από 200 χρόνια. Η επέτειος των 200 χρόνων 1821-2021 δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο, καθώς σηματοδοτεί μέσα από ηρωισμούς και αυτοθυσίες, στερήσεις και ολοκαυτώματα, οδύνες και λαχτάρες, την ανάγκη να απαλλαγεί ο τόπος από μια μακροχρόνια τυραννία που διήρκησε 4 αιώνες. Η γεωγραφική θέση της Άνδρου καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την τύχη της στα χρόνια του αγώνα. Η κοντινή της απόσταση από τις ακτές της Αττικής και η γειτνίασή της με τον κόλπο της Καρίστου, όπου ελιμενιζόταν η τουρκική μοίρα στόλου, όπως επίσης και η φύλαξη των στενών του Καφηρέως, έμελε να σφραγίσει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο της στον αγώνα για Παλιγενεσία. Τα γεγονότα του αγώνα όμως σφράγισαν και τη μοίρα των προγόνων των ιδρυτών των δύο ιδρυμάτων που έχω την τιμή να υπηρετώ ως πρόεδρος. Οι πρόγονοι του Δημήτρη Μωραΐτη, ιδρυτή του Ιδρύματος Δημητρίου και Λυλίκας Μωραΐτη Άνδρου, έφυγαν διωκόμενοι πολιτικά από τη Δημητσάνα μετά τα Ορλοφικά με το επώνυμο ως Δεσποτόπουλη. Άλλαξαν το όνομά τους σε Μωραΐτη, εδώ, στην Άνδρο, και εξελίχθηκαν σε καραβοκύριδες και εφοπλιστές, βάζοντας με αυτό τον τρόπο τη σφραγίδα τους στην ναυτική ιστορία του νησιού μας, του τόπου μας. Παράλληλη όμως είναι και η ιστορία των προγόνων του Πέτρου Κηδονιαία, ενός από τους ιδρυτές του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκας Κηδονιαίος, που μετά την καταστροφή της πόλεως των Κηδονιών, του Αϊβαλή, της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, ήρθαν στην Άνδρο ορφανά παιδιά άνευ συνοδείας, όπου φίτησαν στο ορφανοτροφείο του αείμνηστου Θεόφιλου Καΐρη, την τότε Καΐριο Σχολή. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος ο Θεόφιλος Καΐρης, μη γνωρίζοντας τα πραγματικά τους ονόματα, τα βάφτισε σε Κηδονείς εξαιτίας της προέλευσής τους και επειδή είχε διδάξει ο ίδιος στις Κηδονίες της Μικράς Ασίας. Ο Ευστράτιος Κηδονιαίας ήταν ο πρώτος μαθητής που γράφτηκε στο μαθητολόγιο της Καερίου Σχολής. Και οι πρόγονοι του Πέτρου Κηδονιαία ξεκίνησαν ως καραβοκύριδες και χάραξαν με τη σειρά τους την ναυτική ιστορία της Άνδρου μας. Στον κήπο του κτηρίου του Ιδρύματος μέχρι σήμερα υπάρχει ένα δέντρο, μια κηδονιά, το οποίο φύτεψε ο ίδιος ο θείος μου ο Πέτρος ο Κηδονιαίας για να θυμάται τους προγόνους του και την προέλευσή του. Όπως σας είπε η κυρία Χατζιωάννου, το 2011 το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών ξεκίνησε την έρευνα για τα γεγονότα της Επανάστασης στην Άνδρο, την περίοδο 1822-1825, όπως θα μαρτυρούν οι τρεις φιλικοί έπαρχοι της Άνδρου της εποχής εκείνης, ο Γιώργος Κλήρης, ο Κωνσταντίνος Ράδος και ο Ίβος Ρήγας. Το Ίδρυμα Δημητρίου και Λυλίκας Μωραΐτη Άνδρου αποφάσισε την πλήρη χρηματοδότηση της προσπάθειας του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών, από την οποία καρποφόρησε αυτός εδώ ο πνευματικός θησαυρός για την ιστορία του τόπου μας, ρίχνοντας άπλετο φως στα γεγονότα της εποχής εκείνης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών και την ομάδα ερεύνης του κ. Δημητρόπουλου για το πόνημα αυτό που κατέληξε στην έκδοση του βιβλίου. Όπως προκύπτει όμως από τις έρευνες, είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε το πόσο σημαντική υπήρξε η αυθόρμητη συμμετοχή και η ουσιαστική προσφορά των Ανδριωτών στον αγώνα για ανεξαρτησία. Η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Άνδρος, όχι μόνο δεν μπορούσε να απουσιάσει από αυτόν τον αγώνα για ελευθερία, αλλά συμμετείχε ενεργά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο νησί των Κυκλάδων, γεγονός που τολμώ να πω
τοποθετεί εμάς τους ανδριώτες σε μια ίσως διαφορετική, ίσως και υψηλότερη πλέον θέση στο χάρτη των γεγονότων που οικοδόμησαν την εθνική μας ανεξαρτησία. Το πόσο οι ανδριώτες ασπάστηκαν τότε τον αγώνα για ελευθερία, αγκάλιασαν με θέρμη τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετείχαν αθρώα, με ενθουσιασμό και προσέφεραν, είναι ενδεικτικό από δημοσιεύματα αλλά και αλληλογραφίες των δημοσίων λειτουργών της εποχής εκείνης. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα της 22ης Οκτωβρίου του 1841 από την εφημερίδα «Αιών» του Λεόντιου Καμπάνη όσον αφορά την ύψωση των λαβάρων της Επανάστασης στην εκκλησία του Αη Γιώργη στη χώρα της Άνδρου, τότε δεσποτικό, μπροστά σε πλήθος ανδριωτών. Εκεί ο Λεόντιος Καμπάνης και ο Δημήτριος Χρυσαφόπουλος, προσκληθέντες από του μακαρίτου Αγίου Άνδρου Διονυσίου Καρκάκη που μας ανέφερε ο Σεβασμιότατος, ανέγνωσαν τις επιστολές της φιλικής εταιρείας που είχαν φέρει εκείνη από την Τίνο. Ενθουσιασμένος ο ανδριώτικος λαός βροντοφώναξε «Ζήτω η ελευθερία, ελευθερία ή θάνατος». Τα λάβαρα της Επανάστασης όμως προκρίθηκαν να σηκωθούν στο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου στις 10 Μαΐου του 1821, όπου ερχόμενος τότε από τις Κηδονίες μέσω ψαρών ο Θεόφιλος Καΐρης επιβεβαίωσε την έναρξη της Επανάστασης όπως είχαν ανακηρύξει οι Χρυσαφόπουλος και Καμπάνης. Ζητήθηκε δε από τους προκρίτους του νησιού να μαζέψουν χρήματα για να πληρωθούν τα πληρώματα των πλοίων που θα φύλαγαν τα στενά του Καφιραίος από τον τουρκικό στόλο που βρισκόταν τότε στην Κάριστο. Είναι γεγονός ότι μετά την ύψωση των λαβάρων στον Άη Γιώργη, το πλήστο των ανδριωτών την εποχή εκείνη αγκάλιασαν με θέρμη την ιδέα και τις αξίες του απελευθερωτικού αγώνα και προσέφεραν πλοία, χρήματα αλλά και ψυχές. Στην εφημερίδα των Αθηνών γράφτηκε σχετικά: «Από την Άνδρο ήρθαν έως τώρα 150 νεοσύλλεκτοι και προσμένουμε ακόμα άλλους τόσους. Αυτοί μας λένε ότι είναι όλοι εθελοντές και κανένας δεν κατατάχθηκε με το ζόρι». Σε αναφορά του Γενικού Γραμματέα του Επαρχείου του Νίκου του Κλεωμένους στις 17 Δεκεμβρίου του 1825 προσθέτει: «Η στρατολογούσα επιτροπή της Άνδρου πραγματοποιούσε με μεγάλη ευκολία την κατάταξη των εθελοντών και ότι οι ανδριώτες προσέρχονταν με μεγάλο ενθουσιασμό. Η προθυμία τους δε ήταν τόσο μεγάλη που σε σύντομο χρονικό διάστημα η Άνδρος ξεπέρασε σε συνολικό αριθμό κατάταξης την αναλογία όλων των υπολείπων Κυκλαδονήσιων». Σημαντική αναφέρεται επίσης η συμμετοχή στην κατάταξη εθελοντών ιερομονάχων από τα ανδριώτικα μοναστήρια μας, κυρίως της Παναχράντου, αλλά και της Αγίας, της Ζωοδόχου Πηγής, που τότε ήταν ανδρικό μοναστήρι. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 1.500 ανδριώτες από τους 15.000 κατοίκους του νησιού της εποχής εκείνης αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας μας και κυρίως εκτός Άνδρου την περίοδο 21-25. Αυτό προκύπτει από τα αρχεία της Επιτροπής του Αγώνα. Το 1840 συστήθηκε στην Αθήνα υπό την πίεση της κοινής γνώμης η Επιτροπή του Αγώνος που της αναθέτει το έργο αναγνώρισης στους αναγνώστες υπέρ της εθνικής μας ανεξαρτησίας εκδουλεύσεών τους. Από τα πρακτικά της Επιτροπής του Αγώνα και την έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1948 στα πρώτα ανδριακά χρονικά ενδρώσεις ανδριακού ομίλου, ο δημοσιογράφος Ιωάννης Ζωγράφου δημοσιεύει στο άρθρο με τίτλο «Οι δράσαντες Ανδρείοι κατά την Επανάσταση του 1821» ότι οι Ανδρείοι αγωνιστές υπηρέτησαν κατά ξηρά κάτω από τους μεγαλύτερους στρατηγούς και οπλαρχηγούς της Επανάστασης και τους αναφέρει ονομαστικά: Γρηγόριο Σάλα, Δημήτριο Υψηλάντη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Ηλία Μαυρομιχάλη, Αλέξανδρο Μαυρομιχάλη, Οδυσσέα Ανδρούτσο, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Κανέλο Δελιγιάννη, Νικήτα Σταματελόπουλο, Ηλία Κατσάκο, Παναγιώτη Κοσονάκο, Κώστα Κατσικογιάννη, Σκυλοδήμο, Μακρυγιάννη, Γκούρα, Τζανετάκη, Θεόδωρο Γρίβα,
Βάσο Μαυροβουνιώτη, Νικόλαο Κριεζιώτη, Ιωάννη Στράτο, Κωνσταντίνο Μεταξά, Φαβιέρο και άλλους οπλαρχηγούς και διακρίθηκαν στις εκστρατείες του Ολύμπου, στις τρεις πολιορκίες της Καρίστου, στις εκστρατείες της Χίου, της Σάμου, του Τρίκερη, του Αγίου Όρους, της Καβάλας, στις πολιορκίες της Τρυπόλεως, των Πατρών, του Ναυπλίου, του Άργους, του Μεσολογγίου, στην άλωση του Βασιλαδίου, στις μάχες των Στήρων, των Δερβενακίων, της Βέργας, των Τρικόρφων, της Τζαμουριάς, του Νεοκάστρου, των Μήλων, του Ζητουνίου, της Αταλάντης, του Παταλτζικίου, της Αλαμάνας, της Αγίας Μαρίνας Τηλίδας, της Λιβαδιάς, του Μεσοβουνίου, της Κορίνθου, στην πολιορκία της Ακροπόλεως, στις μάχες του Κερατσινίου, των Καμινίων, του Καματερού, του Χαλανδρίου και του Φαλήρου και σε αυτήν ακόμα την ατυχή εκστρατεία της Βηρητού. Εξίσου σημαντική υπήρξε η συμβολή της Άνδρου στους καταθάλασσαν αγώνας και σε πλοία και σε πληρώματα. Ως πλοίαρχοι και ως ναύκληροι και ως πιδαλιούχοι και ως ναύτες αλλά και ως πυρπολιτές διακρίθηκαν σε όλες τις ναυμαχίες οι Ανδρείοι, πολλοί των οποίων αναφέρονται τιμητικώς και σε περισσότερες από τις μία πηγές. Και στην πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο, αλλά και στις ναυμαχίες των Πατρών, του Γέροντα, της Εφέσου, της Ερεσού, της Σάμου, της Ικαρίας, της Κασάνδρας, του Καφυραίος, της Άνδρου, της Σούδας, στην ένδοξο έξοδο του πλοίου Άρη από τη Σφακτηρία διαμέσου του Αιγυπτιακού στόλου και σε αυτήν ακόμα την παράτολμη εκστρατεία του ελληνικού στόλου κατά του Αιγυπτιακού στην Αλεξάνδρεια. Όχι μόνο δεν έλειψαν, αλλά και διακρίθηκαν οι Ανδρείοι αγωνιστές, αφού υπηρέτησαν αποδεδειγμένα κατά από τους κυριότερους και ενδοξότερους των Ελλήνων ναυμάχων. Τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Ανδρέα Μιαούλη, τον Ανδρέα Πιπίνο, τον Νικόλαο Αποστόλη, τον Εμμανουήλ τον Μπάζη, τον Γιώργιο Σαχτούρη, τον Αντώνιο Θιβόκο, τον Δημήτρη Παπανικολή, τον Ανδρέα Γιαννίτσι, τον Καπετάν Βυσβίζη, μέχρι και τον Ναύαρχο Άστικα και άλλους. Είναι επίσης αλήθεια, όπως περιγράφει ο Δημήτρης Πασχάλης, ο ιστορικός, ότι ο ναύαρχος Κανάρης στο σπίτι του στην Κυψέλη στην Αθήνα συχνά διηγείται ιστορίες γιατί θεωρούσε απαραίτητο να έχει πάντα στα πυρπολικά του, αν όχι το μισό του πλήρωμα, από ανδριώτες πυρπολιτές τουλάχιστον το 1/3. Οπωσδήποτε. Γιατί όπως έλεγε, οι ανδριώτες ναύτες ήταν ατρόμητοι, πειθαρχημένοι και κυρίως νυφάλιοι. Δεν έπιναν πριν την αποστολή αυτοκτονίας για την πυρπόληση. Είναι εμφανές λοιπόν ότι οι προπαπούδες μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, σε ξηρά και θάλασσα και θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε τις παρανθρώπινες αξίες εμείς σήμερα. Την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν πρώτα εμείς να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τους ανδριώτες προγόνους μας και για τη μεγάλη συμβολή τους στην παλιγενεσία του έθνους. Θα πρέπει να προβληματιστούμε και για το πώς διαχειριστήκαμε εμείς τις αξίες αυτές τα τελευταία 200 χρόνια. Και αυτή την περηφάνεια και τον προβληματισμό οφείλουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε αρχής γενομένης από σήμερα και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Με βαθιά συγκίνηση, σαν πρόεδρος του Ιδρύματος Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Άνδρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, ξεκινώντας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021, την πρόεδρό του, την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, για τη χορηγία της αιγίδας,
το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών, στο πρόσωπο της Διευθύντριάς του, της κυρίας Μαρίας Χριστίνας Ιωάννου, την κυρία Μαργαρίτα Ζαρμπόνη, πρόεδρο του Ιδρύματος Δημητρίου και Λίκας Μωραή της Σύρου, τον κύριο Δημήτρη Δημητρόπουλο και την ομάδα του για το υπέροχο βιβλίο «Οι τρεις φιλικοί έπαρχοι», τον πρόεδρο της Εταιρείας Ανδρείων Επιστημόνων για τις χρήσιμες πληροφορίες του όσον αφορά τους ανδρείους αγωνιστές και αγαπητό φίλο τον κύριο Κώστα Πολέμη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Φεστιβάλ Άνδρου, τον κύριο Εκλιβιάδη Τάτο και τον κύριο Παντελή Βούλγαρη, το Σύλλογο Γυναικών Άνδρου και την ιδιαίτερα τη δραστήρια πρόεδρό του την κυρία Ρένα Σακελάρη, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου και την πρόεδρό του την κυρία Χριστίνα Λιγοψυχάκη, το συγκρότημα Αμορόζα και τέλος τον συντονιστή της σημερινής εκδήλωσης, τον ακαδημαϊκό μας, τον Ανδριώτη, τον κύριο Μιχάλη Τιβέριο. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της εκδήλωσης, την εταιρεία Fast Ferries και ιδιαίτερα τον κύριο Θεολόγο Παναγιωτάκη, την εταιρεία Golden Star Ferries και ιδιαίτερα τους αδελφούς Δημήτρη και Γιώργο Στεφάνου, τους χορηγούς επικοινωνίας μας, την ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2, την ΕΡΤ 3, την εφημερίδα Ανδριακή και το ραδιοφωνικό μας σταθμό Αστέρα και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ζητήσω από τον κύριο Τιβέρη και το πάνελ να ανέβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστώ.